αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Καλημερούδια. Παλαμάκια, παλαμάκια, με τα δυο μας τα χεράκια. Χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, είπα εχθές, παρόλο που κοιμήθηκα αργά, θα ξυπνήσω, θα αντιθώ, θα ετοιμαστώ, θα βάλω τα καλά μου τα ρουχαλάκια. Έβαλα και το δερμάτινό μου το σορτσάκι που δεν το έχω. Δεν έχω καταφέρει να το φορέσω ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Και μέσα στο σπίτι και έξω εδώ στη γειτονιά θα πάμε βόλτα. Μια χαρά είναι. Θα βγούμε έξω λίγο γιατί έχει υπέροχο καιρό σήμερα. Έχει έναν τέλειο ήλιο και η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή για να βγεις έξω να περπατήσεις λίγο και με τον μικρούλι. Και θέλω να σας πω ότι παρόλο που χθες το πρόγραμμά μου πήγε χάλια που σας είπα και κοιμήθηκα πάρα πολύ αργά, ο Αλέξανδρος έκανε ένα τέλειο δώρο στη μαμά του. Αλέξανδρε, και ξύπνησε 9 η ώρα. Δεν το κάνει συχνά αυτό, άντε από τότε που γεννήθηκε να το έχει κάνει 3 φορές με τη σημερινή. Συνήθως ξυπνάει 6.30 ή 7.30 εκεί περίπου είναι το εγερτήριο του μικρούλη, αλλά σήμερα 9 η ώρα και η μαμά ξύπνησε φρεσκαδούρα. Παρόλο που χθες ήταν μια αρκετά δύσκολη μέρα, όλα ήταν τέλεια. Τώρα δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά γιατί είναι πίσω το φως και δεν φαίνεται. Λοιπόν, συνειδητοποίησα σήμερα ότι δεν έχω ούτε μία ζώνη της προκοπής για να μπορέσω να κάνω αυτό το outfit που είναι πάρα πολύ της μόδας φέτος. Που αντί να κλείνεις το παλιτό κανονικά, βάζεις μία απλή ζωνούλα εδώ και είναι τέλειο. Έχω δανειστεί εδώ μία τώρα του κανάκι ζώνη. Ιδανικά θέλω μία μαύρη, αλλά τώρα βρήκα αυτή εδώ πέρα την μπλε σκούρο. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν βάζεις τα κουμπιά ούτε το ζωνάκι του. Από το παλτό, απλά αυτό. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Τελεία. Δεν μπορεί να το δείτε εσείς τώρα. Θα το δείτε έτσι όμως. Γύρισα αλλιώς. Δείτε τι ωραίο που είναι. Εντάξει, εγώ χρειαζόμουν τώρα μια μαύρη, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, τι ωραίο. Πόσο chic. Πόσο chic. Απλά το παλτό σας με μια ζώνη και τέλος. Αυτό ήταν. Καιρός, μία ήλιο, μία συννεφιά, μία μπορεί να ρίξει και λίγες ψυχάλες, έτσι, όχι σήμερα δεν έριξε, ήταν πάρα πολύ καλά στην πόλη, τα μας πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Ο Αλέξανδρος τώρα έχει πέσει να πάρει τον πρωινό υπνάκο του και σήμερα θα ανεβούμε με τους γονείς μας, με τους γονείς μου πάνω, που οι γονείς μου είναι εδώ και η αδερφή μου, οπότε μπορούμε να βρισκόμαστε και να τρώμε όλοι μαζί, γιατί έτσι κι αλλιώς όλη μέρα είμαστε μαζί, δεν βγαίνουμε και κανείς από το σπίτι, οπότε είναι πάρα πολύ ασφαλές όλο αυτό. Και θα μαζευτούμε να φάμε όλοι μαζί σήμερα, Σάββατο. Και κάθεσα εδώ μπροστά στο παράθυρο που έχει και πάρα πολύ ωραίο φως για να σας δείξω κάποια πράγματα εδώ πέρα που έχω λάβει από Life Likes. Θα ξεκινήσω με τα αγαπημένα μου κολιέ. Δείτε εδώ το αρχικό μου και αυτό εδώ πόσο ωραίο και χριστουγεννιάτικο και όχι μόνο, μπορεί να φορεθεί εννοείται και μετά αλλά και τώρα για τις γιορτές είναι τέλειο. Δύο απλά ξεχωριστά κολιεδάκια, όλα αυτά που θα σας δείξω βασικά σε ό,τι υπάρχει μέσα στο e-shop του Life Likes έχουμε 20% έκπτωση, θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή τον κωδικό όπως και το link για να πάτε να το δείτε, πήγα να πω για να κάνετε swipe up, ό,τι να είναι. Και θα σας δώσω τώρα κάποιες ώρες. Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα μπορείτε να βρείτε δώρο για τους πάντες και έχουν και πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή, ας πούμε, τα βραχιόλια αυτά που με ρωτάτε συνέχεια από πού τα έχω πάρει και όλα τα βραχιόλια μου εδώ είναι Life Likes, όλα όμως εδώ. Δείτε εδώ αυτό με το αστεράκι, αυτό που είναι άκρος χριστουγεννιάτικο. Έχουμε εδώ πέρα καρδούλα μέσα σε άπειρο, έχουμε εδώ πέρα το δέντρο της ζωής και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο για Χριστούγεννα και αυτό οικονομικό. Και εδώ πέρα έχει δωράκια για ζευγάρια, δηλαδή ήρθε μια καρτελίτσα με δύο τέτοια βραχιολάκια, ο Κανάκης φοράει το γκρι, εγώ το μπορντό, που μπορούν να τα φορέσουν ζευγάρια, έχει για παππούδες, γιαγιάδες, γονείς με παιδιά, έχει για νονούς πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μου έστειλαν και αυτά εδώ πέρα τα δύο τα γουράκια. Αυτό έχει μπει στο κανάκι το κομωδίνο και αυτό στο δικό μου. Θα τα έχετε δει σίγουρα σε όλα αυτά τα πλάνα που σας δείχνω μέσα από το σπίτι. Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένα και μπορείς να τα κρατήσεις όλη τη χρονιά. Το πιο αγαπημένο μου γούρι, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τόσο chic, τόσο elegant. Τα χρώματά του είναι τόσο ωραία. Είναι αυτό εδώ. Γράφει τύχη, πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Έχει εδώ πέρα και ένα μικρό φιωγκάκι, το σιδεράκι. Και να σας πω κάτι που αξίζει να σας πω, γιατί μπορεί να σας φανεί
Κοιτάξτε, η γνώμη δική μου τα Χριστούγεννα είναι να δίνουμε κάτι συμβολικό, όχι κάτι ακριβό. Κρατήστε τα πιο ακριβά δώρα για γιορτές και γενέθλια. Θεωρώ ότι όταν είναι να πάμε σε κάποιον φίλο ή να θέλουμε να στείλουμε σε κάποιον πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο πλέον, γιατί μπορείτε να κάνετε και αυτό, να το στείλετε, να κάνετε την παραγγελία, να το πληρώσετε και να το στείλετε στις διευθύνσεις τους. Εγώ έτσι έχω κάνει σε όλους, να σας πω την αλήθεια, πέρα από την ονά μας. Αυτό εδώ, ας πούμε, που είναι άκρος χριστουγεννιάτικο και νομίζω θα το λατρέψει η φίλη σας, άμα το πάτε στην αδερφή σας, δεν ξέρω, έρχεται πιασμένο σε αυτήν εδώ την καρτούλα και είναι μέσα σε αυτόν εδώ τον τέλειο φάκελο. Είναι τόσο περιποιημένο, τόσο ωραίο, είναι και οι οικολογικές συσκευασίες τους όλες, είναι τέλειες, δείτε εδώ. Να πας αυτό. Συμβολικά δωράκια είπαμε. Σήμερα η βόλτα έξω. Δεν ξέρω, αλλά νιώθω ότι με ανανέωσε πάρα πολύ. Υπήρξαν βέβαια κάποιες στιγμές που με τη μάσκα λίγο κάτι δεν μου άρεσε και δεν άντεχα, αλλά μπορώ να σας πω ότι πραγματικά, δεν ξέρω, ένιωσα πάρα πολύ ανανεωμένη, ένιωσα άλλος άνθρωπος σήμερα με τη βόλτα μας. Έχει και μια ιδανική θερμοκρασία, γιατί δεν έχει την ζέστη που λες δεν αντέχω άλλο, θέλω να βγάλω το πετσί μου. Έχει μια πολύ ωραία θερμοκρασία, έχει ήλιο, αλλά όχι ήλιο με δόντια, είναι έτσι ένας περίεργος καιρός, και επειδή έβρεξε το πρωί, το ξημέρωμα που ξύπνησα, μπορεί ο Αλέξανδρος να ξύπνησε στις 9, αλλά η μαμά ξύπνησε κανονικά στην ώρα του Αλέξανδρου και κοίταγα από το monitor να δω τι γίνεται τώρα εκεί. Γιατί ακόμα ο μικρούλης δεν έχει κουνηθεί, τι συμβαίνει. Και είδα ότι κουνήθηκε, οπότε ηρέμησα και εγώ και ξανακοιμήθηκα. Και εκείνη την ώρα που ξύπνησα, συνειδητοποίησα ότι ρίχνει πάρα πολύ βροχή έξω. Οπότε καθάρισε η ατμόσφαιρα και βγαίνοντας έξω, ήμασταν σε ένα σημείο που δεν έχει σπίτια και κόσμο. Και έβγαλα λίγο τη μάσκα και μύριζε, παιδιά. Για λίγα δευτερόλεπτα κράτησε, με τη μάσκα μου κοβόταν αυτό το ωραίο άρωμα, αλλά δεν ξέρω, ίσως επειδή εκεί είχε και πολλά δέντρα και υπήρχε ένα άρωμα πάρα πολύ ωραίο. Ένιωθω ότι είμαι στην εξοχή, πολύ όμορφα. Γίνοντας προς τα πάνω, εδώ που έχω τα καραντινό πράγματα, θυμήθηκα ότι μου έχουν στείλει, παιδιά, και αυτό εδώ πέρα το ημερολόγιο, αλλά είναι μόνο 7 ημερών. Εγώ και εγώ με άσχημα να το ανοίξω, γιατί δείτε τι είναι. Είναι μωρό κανόιλ και τρώγομαι πάρα πολύ να το ανοίξω. Αχ, λέω να ανοίξω τα κουτάκια και μετά να ανοίγω ένα κάθε εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Το αφήνω για την ώρα εδώ και βλέπουμε. Όπα της. Έλα, κάτσε. Έκανα ένα μπανάκι, ήρθε και η φόρμα από καλυμπτής η ροζ. Χθες ήρθε, πλήθηκε, στέγνωσε, δεν σιδερώθηκε γιατί δεν κρατιόμουν. Ήθελα να τη φορέσω, βασικά ήθελα να τη δω γιατί πήρα ένα νούμερο μικρότερο, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι το ιδανικό νούμερο για μένα, το medium. Είναι και μακριά και μια χαρά άνετη. Απλά εγώ έχω μια τάση να τα παίρνω όλα large, γιατί τα θέλω άνετα και τα θέλω και μακριά, δηλαδή θέλω τα μανίκια και τα πόδια κάτω να είναι μια χαρά, οπότε σε αυτή είναι ιδανική, είναι ότι πρέπει για μένα. Αχ, και τώρα τα αγόρια κάνουν μπανάκι, κάνει δηλαδή ο κανάκι στον μικρό μπανάκι και θα βγει, θα τον ντύσω, θα του βάλω τα μπιτζαμάκια του και θα πάμε να ανοίξουμε τα κουτάκια, να μπούμε σιγά σιγά σε mood, να χαμηλώσουμε και τα φώτα μέσα του σαλονιού, όσο πίνει γάλα τον βάζουμε έτσι σε mood ύπνου. Ο Αλέξανδρος παραλίγο να πέσει για ύπνο. Έχουμε και λίγο γκρινίτσα σήμερα και πήγαμε να ξεχάσουμε να ανοίξουμε τα κουτάκια. Κοίτα τι έχει σήμερα. Κοίτα τι ωραίο butter gloss. Τι είναι αυτό για να... Λοιπόν, ανοίξει η μαμά λίγο γρήγορα εδώ πέρα να δει τι θα κάνει με τον Αλέξανδρο, που σήμερα είναι λίγο γκρινιαρούλης, το νούμερο 6. Για δες τι έχει εδώ. Θέλεις να δεις? Μπα, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι κάνει. Κάτι για τα μαλλιά είναι σίγουρα. Θεραπεία, από ό,τι κατάλαβα. Ωραιότατα. Και αυτά με τα σημερινά μας τα κουτάκια. Α, δεν ανοίξαμε ούτε καν το άλλο με το σοκολατάκι, αλλά να σας πω την αλήθεια, επειδή έφαγα το γλυκό που είδατε στα προηγούμενα τα πλάνα, δεν μου κάνει αίσθηση τώρα να φάω γλυκό,
σοκολατάκι ούτε κατά διάνοια. Οπότε δεν πειράζει, θα τα αφήσουμε για αύριο να φάμε δύο. Εσύ τι λες, Αλέξανδρε? Τι? Τι? Επειδή εγώ εδώ πέρα με αυτό το μικρούλι advent δεν κρατιέμαι, θα ανοίξω, ρε παιδί μου, ένα. Θα το ανοίξω το ένα, να δούμε τι έχει για αρχή μέσα. Και μετά θα δούμε, θα τα ανοίγω λίγα-λίγα όποτε μου έρχεται. Ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Αν κατάλαβα καλά λίγο που το έψαξα στο Google, είναι ένα σπρέι για τη θερμότητα. Το δέντρο, να σας καληνυχτήσω άλλη μια μέρα. Πω πω παιδιά, περνάνε οι μέρες. Αύριο αυτό που γυρνάω τώρα είναι η έκτη, θα γυρνάω την έβδομη. Περνάνε πάρα πολύ γρήγορα οι μέρες, απίστευτα γρήγορα. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω πριν σας πω καληνύχτα ότι σας έχω φτιάξει, σας έχω ετοιμάσει λίγο πριν ξεκινήσουμε το vlog μας μια playlist η οποία έχει μέσα τα αγαπημένα μου χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Αν θέλετε να τα βάζετε, να τα ακούτε σπίτι, να σας φτιάχνει λίγο η διάθεση τις ημέρες των γιορτών, αν θέλετε να έχετε έτσι χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αν θέλετε να τους ρίξετε μια ματιά. Λοιπόν, καθίστε λίγο, playlist Xmas songs, έτσι γράφει. Και έχει και ένα χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Θα την κάνω εγώ τώρα την λίστα αυτή την δημόσια, γιατί την είχα τόσο καιρό. Τέλος πάντων, ελπίζω να το έχω θυμηθεί μέχρι αύριο και να μην το έχω ξεχάσει να την κάνω δημόσια, γιατί ξεχνάω. Σας έχω πει πάρα πολλά πράγματα, θα σας βάλω από κάτω γιατί ξεχνάω. Σας αφήνω. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Σας φιλώ.